Σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, για μένα ιδιαίτερα είναι μεγάλη η χαρά και η τιμή να βρίσκομαι ανάμεσά σας και να σας φέρνω τη δροσιά του Ολύμπου, την ευλογία του Αγίου Διονυσίου, του Μεγάλου Αγίου της Πιερίας, αλλά και τη σήμερα εορταζομένης Αγίας Νεομάρτυρος Χρυσής, που είναι η τοπική Αγία της περιοχής της Αλμουπίας, της Αριδαίας. Πώς λατρεύεται τελικά ο Θεός? Η Εκκλησία του Χριστού, αγαπητοί μου αδελφοί, ως το παρατηνόμενον εις τους αιώνας σώμα του, αναπνέει με δύο πνεύμονες. Πρώτον, με το μαρτυρικό και αγωνιστικό πνεύμα των μαρτύρων. Και δεύτερον, με το γνήσιο, ησυχαστικό και νηπτικό πνεύμα των οσίων μοναχών και ασκητών. Μέσα στις φλέβες αυτού του σώματος της Εκκλησίας κυλά το αίμα και το ίδωρ του Σταυρού, το αίμα των μαρτύρων της, αλλά και το ίδωρ των ασκητικών ιδρώτων και δακρύων των οσίων μοναχών. Και τα δύο αυτά, το αίμα και το ίδωρ, προήλθαν από το φρόνημα του Σταυρού, από το σταυρικό φρόνημα της Εκκλησίας μας. Γιατί και οι δύο αυτοί τρόποι ζωής είναι η εφαρμογή του Λόγου του Χριστού, «Όστις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνηστά στο εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη». Και ουδέποτε η Εκκλησία έπρεψε να βγάζει από τους κόλπους της και μάρτυρες και οσίους. Μέχρι και σήμερα, όπως είπε ο πατήρ Ματθαίος, στη χυμαζουμένη Εκκλησία της Αντιοχίας στη Συρία, που κοσμούν και λαμπρύνουν το νοητό στερέωμά της. Όμως, και η αληθινή λατρεία του Τριαδικού Θεού εκφράζεται και εκδηλώνεται από τα πιστά τέκνα της Εκκλησίας με τους δύο αυτούς πόλους και τρόπους που προαναφέραμε, με το μαρτύριο του αίματος και δια της Ορθοδόξου ησυχαστικής παραδόσεως. Στον πρώτο τρόπο, τον μαρτυρικό, αναφέρεται ο Λόγος του Χριστού που λέει «Αλλά έρχεται ώρα, ή να πας ο αποκτήνας ημάς, αυτός που θα σκοτώσει εσάς, δόξη λατρείαν προσφέρει το Θεό». Οι Άγιοι Μάρτυρες, όπως και ο Άγιος Ένδοξος Μεγαλομάρτης Δημήτριος ο Μυροβλήτης, ο προστάτης και έφορος αυτού του Δήμου, η Αγία Μεγαλομάρτησε Κατερίνη και τόσοι Άγιοι, αποτελούν σύμφωνα με τον υμνογράφο της Εκκλησίας μας ιερεία έμψυχα, ολοκαυτώματα λογικά, θύματα τέλεια Θεού, Θεόν γινώσκοντα και Θεό γινωσκόμενα, θρέματα πνευματικά, ολοκαυτώματα λογικά, θυσία δεκτή, ευάρεστο στο Θεό. Τι άλλωστε συνιστά την τελειότερη θυσία και την λογικότερη λατρεία προς τον Θεό από το να χύσει κάποιος το αίμα του δίνοντας το μαρτύριον της πίστεως? Στην παράδοση της Εκκλησίας όμως, περνώντας από τους διωγμούς και την διαπόμπευση των χριστιανών στην ομαλότητα της ειρηνικής εν εκκλησίες λατρείας του ζώντος Θεού, το μαρτύριον του αίματος αντικαταστάθηκε ισοδυνάμως με το μαρτύριον της συνειδήσεως, δηλαδή την αναχώρηση, την άσκηση, την ασκητική ζωή, την οαιρά ησυχία. Με λίγα λόγια, αυτό που είπα περιγράφει την φιλοκαλική και ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας μας. Στον δεύτερο αυτόν τρόπο, δηλαδή στον ησυχαστικό τρόπο ζωής, αναφέρεται ο Λόγος του Χριστού στην Σαμαρίτιδα. Βλέπετε, αρχίζει πάλι. «Αλλά έρχεται ώρα και νίνεστη, ότε οι αληθινοί προσκυνητέ προσκυνήσουσιν το Πατρί εν πνεύματι και αληθεία». Πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας Αυτόν εν πνεύματι και αληθεία δι προσκυνήν. Όμως αγαπητοί μου αδελφοί, ανέκαθεν μέχρι και στις μέρες μας, ίσως περισσότερο στις μέρες μας, αυτόν τον μαρτυρικό και ησυχαστικό τρόπο ζωής της Ορθοδόξου παραδόσεώς μας τον αλλοιώνουν και τον οθεύουν ξένα και αλότρια πνεύματα, τα οποία εισέβαλαν στη θεολογία αλλά και στη λατρεία μας. Επιτρέψτε μου πολύ επιγραμματικά να τα επισημάνω. Πρώτον,
το ευσεβιστικό, ηθικιστικό και νομικιστικό πνεύμα που δίνει βαρύτητα στον τύπο και όχι στην ουσία. Είναι αυτό που λέμε τυπολατρία. Που επιμένει σε έναν εξωτερικό τρόπο ζωής και αναπτύσσει μια σχέση με τον Θεό πάνω στην δικανική αντίληψη, έγκλημα και τιμωρία. Φοβόμαστε δηλαδή να έχουμε μια σχέση με τον Θεό επειδή φοβόμαστε μη μας τιμωρήσει ο Θεός. Το αποτέλεσμα μιας τέτοιας αντίληψης είναι να πιστεύουμε ότι η σωτηρία, ο αγιασμός και η θέωση του ανθρώπου είναι απλά και μόνο ένα ηθικό γεγονός και όχι μια οντολογική, υπαρκτική κατάσταση, πραγματική μετοχή του ανθρώπου στις άκτιστες ενέργειες του Θεού. Δεύτερος τρόπος αλλοιώσεως του αυτού του φρονήματος είναι αυτό που ονομάζουμε τους παραδοσιαρχικούς τύπους. Τι είναι αυτοί? Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν εκείνοι που δεν αντιλαμβάνονται την παράδοση της Εκκλησίας ως μια οργανική και δυναμική συνέχεια της Εκκλησίας, ως μια διαρκή έμπνευση του Αγίου Πνεύματος μέσα σε αυτήν, αλλά σαν μια στατική διατήρηση των παραδοσιακών τύπων και οδομών. Ομιλούν μεν συνέχεια για επιστροφή στις παραδόσεις και τους πατέρες, δεν έχουν όμως βιώσει τη Θεία Χάρη που είχε σκηνώσει στους πατέρες και τους ενέπνεε σε κάθε λόγο και δραστηριότητά τους. Ταυτίζουν τον εαυτό τους με το ένδοξο παρελθόν της παραδόσεως, δεν ζουν όμως αυτήν την παράδοση. Τρίτη αλλίωση αυτού του ορθοδόξου φρονήματος και κατά συνεκδοχήν της λατρείας του Θεού είναι το πνεύμα μιας αισθητικής θεολογίας. Τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, άνθρωποι με υψηλή διανόηση, άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών, της κουλτούρας με λίγα λόγια, θέλουν να συνδεθεί η θεολογία και η λατρεία της Εκκλησίας με την τέχνη και να γίνει η θεολογία και η λατρεία της Εκκλησίας υπηρέτρια της τέχνης. Βλέπουν δηλαδή την Εκκλησία αισθητικά. Πόσο όμορφοι είναι οι εικόνες, η μουσική, η τέχνη που παράγει τελικά, και επικεντρώνουν την ουσία της ύπαρξης της Εκκλησίας σε αυτόν τον τομέα. Είναι αλήθεια ότι η Εκκλησία παράγει πολιτισμό και παράγει τέχνη, αλλά δεν είναι μόνο τέχνη και δεν είναι μόνο πολιτισμός. Τέταρτη κατηγορία είναι και μια τάση που σήμερα περισσότερο υπάρχει, είναι η θεολογία του παρόντος, του σήμερα. Δηλαδή τι, αντικαθίσταται η θεολογία της Εκκλησίας και η λατρεία της τι? Με την κοινωνιολογία και με την ανθρωπολογία. Αυτοί πρεσβεύουν ότι έφτασε το τέλος της πατερικής θεολογίας και προσπαθούν να μιλήσουν με μια νέα θεολογία, μέσα εισαγωγικά, για τα σύγχρονα προβλήματα της κοινωνίας, τα οποία νομίζουν ότι δεν μπορεί να τα επιλύσει η πατερική θεολογία. Θεωρούν ότι ο λόγος της Εκκλησίας είναι κλειστός, στατικός, ότι δεν πρέπει να έχει μεταφυσικές προεκτάσεις, μόνο για την κοινωνία, για το σήμερα, για το τώρα, για το παρόν, όχι για τα έσχατα. Με αυτές οι τέσσερις τάσεις που υπήρχαν ανέκαθεν στην Εκκλησία, υπάρχουν και στις μέρες μας, ακόμη και σήμερα. Όμως είναι αλήθεια ότι τον τελευταίο καιρό παρατηρείται μια γνήσια στροφή προς την παράδοση, τη γνήσια παράδοση της Εκκλησίας μας, αλλά και σε μια λατρεία του Θεού πιο ζωντανή, πιο ζώσα, πιο θα λέγαμε παραδοσιακή. Και αυτό εκφράζεται πιο ως τη γνώση αυτού του ησυχαστικού, νυπτικού φρονήματος που σας είπα πιο μπροστά. Τι είναι αυτό το βίωμα, αυτή η ησυχαστική παράδοση της Εκκλησίας? Δεν είναι τίποτε άλλο παρά η εφαρμογή του Ευαγγελίου στην εποχή μας. Η βίωση της Θείας Χάριτος που εξασφαλίζει στον άνθρωπο την καρποφόρα ένταξή του στο σώμα της Εκκλησίας με πληρότητα αληθινή ζωής και αναφέρετης χαράς, λατρεύοντας εν πνεύματι και αληθεία τον αληθινό τριαδικό Θεό, αλλά και με μια ζωντανή κοινωνία με τα άλλα πρόσωπα, με τους αδελφούς μας. Τότε ο άνθρωπος γίνεται εκκλησιολογική και ευχαριστιακή υπόσταση, αληθινό πρόσωπο κατ' εικόνα του απολύτου και αιωνίου προσώπου του Χριστού. Μπορούμε να πούμε με βεβαιότητα ότι όσοι δεν έχουν καμία αυθεντική
και αρμονική σχέση με αυτήν την νηπτική και ησυχαστική παράδοση, έχουν μια εγκεφαλική και διανοητική σχέση με τον Θεό. Επαναπαύονται σε αυτήν και νομίζουν ότι γνωρίζουν και λατρεύουν σωστά τον Θεό. Δεν έχουν όμως επιτύχει την κοινωνία με τον Θεό, που σχετίζεται με όλη μας την ύπαρξη και με την νοερά ενέργεια της καρδιάς μας, αλλά ούτε και με μια ουσιαστική κοινωνία με τον συνάνθρωπο. Ας προσπαθήσουμε να τα αναλύσουμε λίγο και να τα κάνουμε λίγο πιο κατανοητά. Καταρχάς, να πούμε ότι αυτή η συχαστική παράδοση της Εκκλησίας μας έχει δύο σκέλη. Πρώτον, το θεολογικό δογματικό, όπως το εδογμάτισαν οι σύνοδοι του 1351 με γνήσιο εκφραστή αυτής της παραδόσεως τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, και το πρακτικό μέρος, ας το πούμε έτσι, που είναι αυτό που μας αφορά εμάς. Θα αφήσω λίγο το θεολογικό, να μην σας μπερδέψω με τα θεολογικά. Είχα σκοπό να τα πω, αλλά μας ενδιαφέρει το τρίτο. Σε άλλα δύο σημεία επικεντρώνει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς κατά κάποιο τρόπο την ουσία της παραδόσεως αυτής, το γνωστό και άγνωστο του Θεού, μεθεκτό και άθεκτο, άκτισες ενέργειες, αφήστε τα αυτά. Το τρίτο μας ενδιαφέρει. Ποιο? Το ότι πολλοί εκείνη την εποχή, αλλά και στις μέρες μας, λένε τι? Ότι με την επιστήμη που έχει προαχθεί στις μέρες μας πολύ περισσότερο από τον 14ο αιώνα, μπορεί ο άνθρωπος να γνωρίσει τον Θεό. Βέβαια, είναι αλήθεια ότι η φιλοσοφία και η επιστήμη μας εισαγάγουν στη γνώση του κτιστού αυτού κόσμου και είναι χρήσιμη για όλους μας, γιατί γυμνάζει και οξύνει τους οφθαλμούς της ψυχής. Είναι όμως ένα φυσικό χάρισμα. Δεν πρέπει ο άνθρωπος ούτε να την θεοποιεί, ούτε να την απολυτοποιεί αυτή τη γνώση και να ασχολείται όλη του τη ζωή με αυτή τη γνώση και με αυτή την επιστήμη. Η γνώση όμως του Θεού είναι έργον της θεολογίας. Είναι έργον μιας άλλης καταστάσεως. Και κοιτάξτε τι λέει. Ούτω ιδένε μόνον των Θεών, ουδέ το γινώσκην των άνθρωπων εαυτών, λέει όχι μόνο για να γνωρίσουμε τον Θεό, αλλά και τον εαυτό μας και τον άνθρωπο δηλαδή, και την εαυτού τάξη, την αξία του δηλαδή, του ανθρώπου, είναι η υψηλωτέρα γνώση της φιλοσοφίας και της αστρολογίας και πάσης της περί αυτάς φιλοσοφίας. Λέει ότι η γνώση του εαυτού μας και του Θεού είναι μια υπέρτερη γνώση, η οποία υπέρκειται όλων αυτών των γνώσεων. Αλλά και προσέξτε και τι λέει. Αλλά και το ιδένε των καθημάς νουν την εαυτού ασθένεια. Το να γνωρίσουμε δηλαδή την ασθένεια του νου μας και κατά συνεκδοχή όλης μας της υπάρξεως, και αυτή να τη θεραπεύσουμε, αυτό να το ζητούμε είναι πολύ ασύγκριτο, λέει, από το να ερευνούμε τα μεγέθη των άστρων και τους λόγους της φύσεως. Αυτό μας ενδιαφέρει. Και η ησυχαστική παράδοση, αγαπητοί μου, της Εκκλησίας έχει σκοπό αυτά ακριβώς τα τρία πράγματα. Πρώτον, να γνωρίσουμε τον Θεό, να γνωρίσουμε τον εαυτό μας και να θεραπεύσουμε τον εαυτό μας. Ο ησυχασμός ως πείρα και ασκητικός τρόπος ζωής της Εκκλησίας, εκλαμβάνοντας βέβαια την άσκηση με τη γενικότερη έννοια, διότι ασκητές είμαστε όλοι, όχι πρέπει να πάμε στα βουνά ή στους ερήμους, με τη γενικότερη έννοια, είμαστε όλοι ασκητές και οφείλουμε να ζούμε όλη ασκητική ζωή, αποβλέπει στην κάθαρση του ανθρώπου από τα πάθη, την έμπρακτη αμαρτία, δηλαδή και στον φωτισμό του νου δια της νοεράς ησυχίας, της νύψεως και της καθαράς προσευχής, αλλά προσέξτε εδώ τώρα πάμε στο σημείο της λατρείας, και της εν επιγνώσεις σωστή συμμετοχής μας στα Θεία Μυστήρια και κυρίως στα μυστήρια της εξομολογήσεως και της Θείας Ευχαριστίας. Και αυτή η εργασία, προσέξτε αγαπητοί μου, γιατί είναι παρεξηγημένη. Πολλοί έχουν την αίσθηση ότι αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στους μοναχούς. Όχι. Αν δούμε τη διδασκαλία του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, θα δούμε ότι παροτρύνει τον κάθε έναν από εμάς, και βέβαια και τα τελευταία χρόνια το ξέρουμε, όλοι έχουμε ακούσει για την νοερά προσευχή, για το κομποσκήνι, για το ένα, για το άλλο. Απευθύνεται για όλους μας.
Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στη Θεσσαλονίκη, ως επίσκοπος Θεσσαλονίκης, είχε κάνει σχολεία νοεράς προσευχής. Προσέξτε το. Σχολεία νοεράς προσευχής. Λοιπόν, και αυτή η παράδοση του ησυχασμού δεν είναι κάτι το ξένο, κάτι το καινούριο ή μια επινόηση όπως τον θεωρούν πολλοί, έναν τον ονομάζουν παλαμισμό, μια ιδέα δηλαδή το Αγίου του Παλαμά. Είναι η συνέχεια της παραδόσεως της Εκκλησίας μας. Και μέσα στη γραφή θα σας αναφέρω μερικά παραδείγματα να δείτε. Τι λέει ο εκκλησιαστής? Πάση φυλακή, τήρη την καρδία σου. Με κάθε τρόπο και με κάθε προσοχή φύλαγε, λέει, την καρδιά σου. Είναι η ουσία της νηπτικής παραδόσεως. Ή ο Δαβίδ λέει στους ψαλμούς, σχολάσατε και γνώτε. Δηλαδή απομακρυνθείτε, συγκεντρωθείτε, δείτε την ουσία των πραγμάτων και τότε και γνώτε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Και τότε θα γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Ή ο Απόστολος Παύλος που απευθύνεται στο μαθητή του τον Τίτο και του λέει, τίτε, τέκνον τίτε, νύφε εν πάση. Πρόσεχε για όλα, σε όλα και για όλα. Το αυτό νύφε σημαίνει προσπαθώ, παρακολουθώ τον εαυτό μου, τηρώ νουν, όπως λέγανε οι αβάδες της ερήμου. Την αναγκαιότητα λοιπόν αυτής της πράξεως, αυτού του τρόπου λατρείας του Θεού, μας την υπογραμμίζει ο Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός και λέγει, και ότι η ησυχία μίζων πάντων εστί, είναι μεγαλύτερο από όλα τα πράγματα, και χωρίς ταύτης ου δυνάμεθα καθαρθήνε, και χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να καθαρθούμε, και γινώσκην την ασθένεια νημών, και να γνωρίσουμε την ασθένειά μας, αλλά και τα των δαιμόνων πανουργεύματα. Χωρίς αυτήν δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τις παγίδες που μας στείλουν ο διάβολος. Και ούτε την του Θεού δύναμην και πρόνοιαν καταλαβήν ισχύσομεν. Και ούτε μπορούμε να καταλάβουμε, λέει, την πρόνοια του Θεού τότε. Διό πάντες οι άνθρωποι χρήζομεν της τιάφτης σχολής. Όλοι οι άνθρωποι, λέει, έχουμε ανάγκη από αυτήν την σχολή. Είτε εκ μέρους είτε ολοκλήρους. Και εκτός ταύτης αδύνατον εις γνώση πνευματική και ταπεινοφροσύνη ελθυντινά, δεν μπορεί να έρθει κανείς και στην αληθινή ταπεινοφροσύνη, λέει. Διείς τα κεκριμένα μυστήρια εντεστίες γραφές, τα κρυμμένα μυστήρια που υπάρχουν μέσα στη Θεία Γραφή, και εν πάση της κτίσμασης καταλαμβάνει ο προερούμενος. Δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τη σοφία του Θεού που κρύβεται μέσα στα κτίσματα, μέσα στη δημιουργία. Επομένως, κάθε αγωνιζόμενος χριστιανός που θέλει να δει το πρόσωπο του Θεού, μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον θεονόψονται, μας το λέει. Πώς θα τον δούμε όμως, με ποιον τρόπο? Οφείλει επομένως να καθαρίζει την καρδιά του από όλα τα πάθη που ενεργούν στην ψυχή και στο σώμα. Την εγωκεντρική φιλαυτία που επιμερίζεται στις τρεις άλλες αγάπες, τη φιλαργυρία, τη φιλιδονία και τη φιλοδοξία. Και λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, όλοι όσοι έτρεξαν με προθυμία στην ζώπη ο άμελο, δηλαδή τον Χριστό, και έγιναν τα κλίματά της και κοπίασαν χάρη του εαυτού τους και καλλιέργησαν τους εαυτούς τους, τι έκαναν? Πρώτα-πρώτα περιέκοψαν όλα τα περιτά που δεν συντελούσαν στον σκοπό τους, αλλά αντιθέτως αποτελούσαν εμπόδιο στο να δώσουν καρπούς άξιους για την θεϊκή αποθήκη. Ποια είναι αυτά? Ο πλούτος, η διπάθεια, η ματαία δόξα, όλα όσα αρέουν και παρέρχονται, κάθε πάθος ψυχής και σώματος βδελιρό και πονηρό, όλος ο συρφετός των επιρμένων λογισμών της διανοίας, η ψιλοφροσύνη δηλαδή, κάθε άκουσμα και θέαμα και κάθε λόγος που μπορεί να βλάψει την ψυχή. Γιατί αν κανείς δεν φροντίζει με όλη του την επιμέλεια αυτά να τα κόβει και να καθαρίζει όλα τα πονηρά βλαστήματα της καρδιάς του, δεν θα δώσει ποτέ καρπό για την αιώνια ζωή. Ξεκάθαρα μας το λέει. Και θα λέγαμε ότι αυτός ο νοητός πόλεμος εναντίον του κακού και της αμαρτίας χωρίζεται σε τρεις μεγάλες μάχες που πρέπει να κάνει ο καθένας από εμάς, κάθε χριστιανός. Πρώτον, πρώτη μάχη είναι αυτή εναντίον της έμπρακτης αμαρτίας που ισοδυναμεί με την κάθαρση από τα πάθη μας. Δεύτερη, που είναι και η πιο δύσκολη, είναι να τακτοποιήσει κανείς μέσα του
όλο τον χήμαρο και την ταραχή των λογισμών του. Εκεί είναι που τα βρίσκουμε όλοι μπαστούνια, που δυσκολευόμαστε να βάλουμε, να τακτοποιήσουμε τους λογισμούς μας, έτσι. Και να ξέρετε ότι και οι περισσότερες ψυχικές ασθένειες που κυριαρχούν στο σύγχρονο άνθρωπο προέρχονται από αυτή την ταραχή των λογισμών του, που δεν μπορεί να τους κοντρολάρει. Υπάρχει όμως και μια ακόμη εσωτερική πάλι, ακόμα πιο δυσκολότερη, που είναι και απροσπέλαστη στους πολλούς. Είτε γιατί δεν γνωρίζουμε τον τρόπο του αγώνα, είτε γιατί δεν πιστεύουμε ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό και θεάρεστο έργο που πρέπει να γίνει από όλους μας. Και το σπουδαίο αυτό έργο της νύψεως είναι η επαναφορά του νου του ανθρώπου εντός της καρδίας του, συμμαζεύοντάς τον από την περιπλάνηση και την διάχυση των αισθήσεων προς τα έξω και της διασπάσεως του προς τα αισθητά. Και αυτή η επαναφορά του νου του ανθρώπου μέσα του σημαίνει και την ενοποίηση των ενώνονται ξανά οι διασπασμένες εσωτερικές του λειτουργίες. Και εδώ είναι ένα μεγάλο σύγχρονο πρόβλημα της ελληνικής πραγματικότητας. Οι περισσότεροι άνθρωποι μέσα μας είμαστε διασπασμένοι. Αλλά θέλουμε, αλλά λέμε, αλλά κάνουμε, δεν ξέρουμε τι θέλουμε, τώρα αυτό, τώρα εκείνο. Αυτή η εσωτερική διάσπαση που υπάρχει και κυριαρχεί σε όλους μας. Να τι μας λέει οι Άγιοι γι' αυτό. Και ένα χαρακτηριστικό, πολλά είχα παραδείγματα, αλλά να μην σας κουράσω, ένα μόνο, θα σας αναφέρω έναν νηπτικό πατέρα, τον Ησύχιο τον Πρεσβύτερο. Και τι λέει για αυτή την εργασία. Νύψη είναι μια μέθοδος και επιστήμη η οποία απαλλάσσει τον άνθρωπο με τη βοήθεια του Θεού τελείως από τις εμπαθείς σκέψεις και λόγους και από πονηρά έργα. Και από σκέψεις και από λόγους, αλλά και πονηρά έργα. Η έμπρακτη αμαρτία. Η νύψη χαρίζει ασφαλή γνώση, προσέξτε, του ακαταλείπτου Θεού. Μα όλοι θέλουμε να γνωρίσουμε τον Θεό, αλλά τον τρόπο δεν ξέρουμε. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να του πεις θέλεις να γνωρίσεις τον Θεό και σου πει όχι δεν θέλω. Αλλά τον τρόπο δεν ξέρουμε, τον δρόμο δεν ξέρουμε. Λοιπόν, αυτός είναι ο δρόμος για τη γνώση του ακαταλείπτου Θεού, όσο βέβαια είναι δυνατόν, και μας χαρίζει και αποκάλυψη θείων και κρυπτών μυστηρίων. Η νύψη είναι δρόμος κάθε αρετής και εντολής Θεού. Εκείνος που γεννήθηκε τυφλός δεν βλέπει το φως του ηλίου. Και εκείνος που δεν ζει με την νύψη δεν βλέπει τις πλούσιες ακτινοβολίες της χάριτος που έρχεται από τον ουρανό. Όλες αυτές οι εργασίες, λέει αγαπητέ, εμποδίζουν τις πονηρές σκέψεις σαν φοβερή θυρωρή. Πρέπει όμως ο αγωνιζόμενος αυτόν τον εσωτερικό αγώνα να έχει κάθε στιγμή του χρόνου αυτά τα τέσσερα. Ταπείνωση, άκρα προσευχή, αντίρρηση, αντίσταση κατά των πονηρών λογισμών και προσευχή. Επίσης ο Άγιος Γρηγόρος ο Παλαμάς πάλι μας λέει «Και όταν ο νους απομακρυνθεί από όλα τα αισθητά και ανασηκωθεί από την τύρβη τους που τον κατακλείσει και παρατηρήσει τον εσωτερικό άνθρωπο, πρώτα-πρώτα βλέπει το απέσιο προσωπείο που απέκτησε ο εσωτερικός μας άνθρωπος από την περιπλάνησή του στα γήινα και σπέβδει να τον αποπλύνει με το πένθος. Έπειτα, αφού αφαιρέσει το δύσμορφο αυτό κάλυμα και καθώς πια η ψυχή δεν διασκορπίζεται άπρεπα σε ποικίλες μέρημνες, ο νους εισέρχεται πραγματικά στα πραγματικά ταμεία». Και μας λέει ο Κύριος, «Ήστελθε εις το ταμείο σου και εκεί προσεύχου». Αυτό εννοεί στην εσωτερική, στο εσωτερικό βάθος της ύπαρξής μας. «Στα ενδότερα της ψυχής και εκεί προσεύχεται στον αόρατο Πατέρα». Και εκείνος του χαρίζει πρώτα-πρώτα το δώρο που είναι δοχείο των θείων χαρισμάτων, δηλαδή τι, την ειρήνη των λογισμών, αυτό που δεν έχουμε εμείς. Και μετά από την οποία τελειοποιεί την ταπείνωση που γεννά και συγκρατεί κάθε αρετή. Ας συνοψίσουμε επομένως να δούμε ποια είναι επομένως η καρπή αυτής της εργασίας και αυτού του τρόπου λατρείας του Θεού. Πρώτον, δια της εργασίας αυτής ο νους του ανθρώπου, η ψυχή του ανθρώπου, τι, αποφεύγει τις αισθητές ειδονές που μας τις προσπορίζουν οι αισθήσεις μας. Ξέρετε, η εποχή μας χαρακτηρίζεται από μια αισθησιοκρατία. Βλέπετε, τα πάντα μας οδηγούν τι,
να γευτούμε με τις αισθήσεις μας ό,τι μας ευχαριστεί. Που συνήθως τα περισσότερα από αυτά στην εποχή μας είναι φάμαρτα και είναι αμαρτωλά. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, επομένως με αυτόν τον τρόπο μαθαίνει ο άνθρωπος να κρατάει την ψυχή του και να κρατάει την αχαλήνωτη φαντασία. Και που η φαντασία που λένε, ξέρετε, λένε οι πατέρες, τι είναι? Το έχετε ίσως ακούσει πολλές φορές. Είναι το όχημα του διαβόλου. Μέσα από τη φαντασία, πάνω στη φαντασία κάθεται ο διάβολος και μπαίνει μέσα στην ψυχή μας. Και με τη φαντασία μας πάει εκεί που θέλει. Μας παίρνει στο όχημά του και μας πάει όπου θέλει. Δεύτερος καρπός, αυτή είναι η πρακτική πλευρά της ωφέλειας αυτής της εργασίας. Δεύτερος καρπός, γλυκύτατος αυτής της εργασίας, είναι η απόκτηση της ταπεινώσεως, του χαροποιού πένθους και των δακρύων, δια των οποίων καθαρίζεται και λαμπρύνεται η ψυχή, ενώ θεραπεύονται ταυτοχρόνως και τα ποικίλα τραύματα τα οποία προέρχονται από την συσσωρευμένη μέσα μας αμαρτία. Τρίτον, ως συνέπεια αυτής της καθάρσεως είναι ο νους να βλέπει σαν μέσα σε καθρέφτη όλες τις κακές του κλίσεις και ροπές της ψυχής. Αγαπητοί μου, αν ρωτήσουμε τον καθένα από εμάς και τον εαυτό μας, ξέρουμε τι γίνεται μέσα στην ψυχή μας, τι κινείται, τι υπάρχει, τι βασιλεύει, από τι κυριαρχούμαστε? Δεν το ξέρουμε. Είναι αυτό που λέμε όλοι μας έτσι απλά, άβυσσος η ψυχή μας. Όμως αν δεν ελέγξουμε αυτήν την άβυσσο, θα μας καταπιεί άβυσσος τελικά. Με αυτόν τον τρόπο όμως μπορούμε να δούμε αυτές τις κλίσεις, τις ροπές, τις κινήσεις της ψυχής μας και τις παγίδες των ακαθάρτων πνευμάτων και των δαιμόνων, όλα τα σχέδιά του, το σχέδιο που μας ετοιμάζει ο πονηρός και προσπαθεί να μας ρίξει. Μετά από αυτή την πνευματική εργασία, τι κάνουμε? Βρίσκουμε την κεκριμένη χάρη του Αγίου Βαπτίσματος που έχουμε όλοι μέσα μας. Και τότε ο άνθρωπος πληρώνεται από άρρητη χαρά και από θεία ευφροσύνη. Και τέλος, με όλη αυτή την εργασία και της καθάρσεως και της ένωσης του ανθρώπου με τον Θεό, τακτοποιείται ο άνθρωπος και επαναβρίσκεται το κατ' εικόνα και το καθ' ομοίωση. Επανέρχεται αυτό που λέμε στα τροπάρια τα νεκρόσημα, τι? Το αρχαίον κάλος, την αρχαία ομορφιά, την πρώτη ομορφιά την οποία ανέλαβε ο άνθρωπος. Επομένως, εάν μας χαρίζει τόσα πλούσια χαρίσματα και τόσες μεγάλες δωρεές και τόσο πλούσιο φωτισμό και χάρη όλη αυτή η εργασία, ποιος από μας θα αρνηθεί να μπει στον δύσκολο ομολογουμένος αγώνα να κάνει αυτήν την εργασία? Όμως δεν την κάνουμε. Και ξέρετε γιατί? Γιατί όλοι μας λίγο πολύ δεν τη γνωρίζουμε, αλλά απ' την άλλη και φοβόμαστε. Και απ' την άλλη διστάζουμε να μπούμε σε αυτόν τον αγώνα που θα μας δώσει τέτοιους γλυκύτατους καρπούς. Επομένως, από τα λίγα που σας είπα, καταλαβαίνουμε ότι όλη αυτή η παράδοση που είναι μια αναφέρετη κληρονομιά, ένας πλούτος που μας κληροδόμησε η πατερική μας παράδοση μέχρι και στις μέρες μας, με τους σύγχρονους γεροντάδες και Αγίους, Παΐσιο, Όσιο Πορφύριο, όλοι αυτοί είναι αυτοί συνεχιστές αυτής της παραδόσεως και αυτά μας μεταδίδουν. Όσοι διαβάζετε τα γραπτά τους, τα βιβλία τους, αυτά μας λένε με απλά λόγια, αλλά αυτήν την παράδοση εκφράζουν. Και αυτή την κληρονομιά εμείς σαν Ορθόδοξη Εκκλησία την έχουμε σαν πλούτο που μας κάνει και μας διαφοροποιεί, ξέρετε, από τις άλλες χριστιανικές ομολογίες, τον Προτεσταντισμό και τον Καθολικισμό. Το μεν Προτεσταντισμό που είναι, έχει έναν ορθολογιστικό ευσεβισμό, αλλά και τον Καθολικισμό, ο οποίος έχει έναν νομικίστικο ηθικισμό, το πρέπει. Και να φαινόμαστε εξωτερικά ότι είμαστε καλοί. Αυτό μας, η ορθόδοξη αυτή παράδοση, μας διαφοροποιεί από όλες τις άλλες ομολογίες και φυσικά πολύ περισσότερο από τις άλλες θρησκείες. Τώρα ίσως προσπαθώ να προλάβω ένα ερώτημά σας. Καλά μας τα λες, Πάτερ. Αλλά στον 21ο αιώνα τι μπορούμε να κάνουμε? Μπορούμε όλο αυτό τον πλούτο να τον κάνουμε κτήμα μας? Πώς μπορούμε να το ζήσουμε στη σύγχρονη κοινωνία μέσα σε αυτή την αδυσόπιτη πόλη? Εμείς ίσως στο μοναστήρι έχουμε μια
προϋποθέσεις ίσως ευνοϊκότερες. Αλλά εμείς στον κόσμο τι θα κάνουμε τελικά? Ή, αν θέλετε, όλο αυτό το πλούτο πώς θα τον φέρουμε μέσα στην εκκλησία μας, μέσα στην ενορία μας? Και εδώ γεννάται και το ερώτημα που έθεσα σαν τίτλο: πώς τελικά λατρεύεται ο Θεός? Εδώ είναι το ερώτημα. Πώς δηλαδή αυτόν τον τρόπο ζωής θα τον κάνουμε δικό μας τρόπο ζωής? Είπαμε επομένως πως η διδασκαλία του ησυχασμού αποβλέπει στην εσωτερική κάθαρση από τα πάθη, την διατήρηση του νου μας από κάθε αμαρτωλογισμό με τη ζωντανή προσευχή και την αληθινή λατρεία που προσφέρουμε όλοι μέσα στο ναό. Ο αγωνιζόμενος χριστιανός αγωνίζεται να το πετύχει και με τον προσωπικό του καθημερινό αγώνα, τηρώντας τις θείες εντολές. Από εκεί πρέπει να αρχίσουμε. Αλλά και μετέχοντας των θεοποιών δωρεών του Θεού, των ακτίστων ενεργειών δηλαδή, που είναι τι, αποθησαυρισμένες μέσα στο ζωντανό σώμα του Χριστού που είναι η Εκκλησία. Και ειδικότερα μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Όπως είπα, στο μυστήριο της εξομολογήσεως και κυρίως που επικεντρώνονται όλα τα μυστήρια που στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και η συμμετοχή μας στη λατρεία του Θεού φυσικά δεν πρέπει να τη θεωρούμε σαν ένα καθήκον. Πρέπει να το κάνω. Έτσι. Ούτε, πώς θα το πούμε, ότι πηγαίνω στο ναό για να εκκλησιαστώ για να αισθάνομαι ηθικά ανώτερος από κάποιον άλλο που δεν πηγαίνει στην εκκλησία, που δεν εκκλησιάζεται. Έτσι. Ή να δείξουμε ότι, ξέρεις, πηγαίνω στην εκκλησία, κάνω το σταυρό μου, προσεύχομαι και τα λοιπά και δείχνω ότι έχω μια θρησκευτικότητα ανώτερη από τους άλλους. Εάν τα εκλαμβάνω έτσι, διαφοροποιούμε. Η σχέση μας με τον Θεό και η λατρεία, ο πόθος μας για τη λατρεία του Θεού, πρέπει να είναι μια λαχτάρα ασίγαστη, ένας πόθος που να καίει συνέχεια. Γιατί? Για τη γνώση αυτού του αληθινού Θεού, που μπορούμε μέσω από αυτόν τον τρόπο του ησυχασμού και της λατρείας του Θεού να το γνωρίσουμε, να το προσεγγίσουμε. Είδατε τι είπε? Μακάρι καθαρή την καρδία, ότι αυτοί τον Θεόν όψονται. Η όψης, η θεωρία του Θεού κατά τους πατέρες είναι γνώση του Θεού, είναι μετοχή στον Θεό. Άρα μπορούμε, αλλά τον τρόπο δεν ξέρουμε. Έτσι. Αλλά αυτός ο πόθος και η λαχτάρα μας για τη γνώση και την ένωσή μας με τον Θεό να είναι με ένα πνεύμα τι? Συντετριμένο, βαθιάς ταπείνωσης και ειλικρινούς ταπεινώσεως, μιας απόλυτης συνέστησης της αμαρτωλότητός μας, μιας επίγνωσης της πνευματικής μας ασθενείας, και ότι πηγαίνω στη Θεία Λατρεία και κυρίως στη Θεία Ευχαριστία, όπως το λέμε στην ευχή πριν τη Θεία Κοινωνία, τι λέμε? Στον μόνο ιατρό των ψυχών και των σωμάτων που είναι ο Χριστός. Με αυτόν τον πόθο και με αυτή τη λατρεία πρέπει να πηγαίνω να λατρεύσω τον ζώντα Θεό. Ως αμαρτωλός να πάρω την άφεση, ως άρρωστος να πάρω την ιατρεία, ως σκοτισμένος να πάρω τον φωτισμό. Έτσι πηγαίνω. Αγωνιζόμενος καθημερινά στο στάδιο της ζωής μου, της καθημερινότητός μου, πηγαίνω εκεί για να λατρεύσω με τους αδελφούς μου τον ζώντα και αληθινό Θεό. Αλλά με αυτό το πνεύμα όμως, όχι με τα άλλα που είπα, της ψεύτικης θρησκευτικότητας και ενωτερότητας και έναν ψεύτικο ηθικισμό. Επομένως, ζώντας την καθημερινή μας ζωή με αυτό το πνεύμα και αγωνιζόμενοι όσο μπορούμε να ενοποιήσουμε τις εσωτερικές μας δυνάμεις και να αποκαταστήσουμε την πεσμένη μας φύση, προσερχόμαστε στο ναό όπου κυρίως εκφράζεται η λατρεία μας προς τον Θεό, για να λάβουμε τη χάρη του Θεού, που αυτή η χάρη του Θεού, όπως λένε στη χειροτονία, την τα ασθενή θεραπεύουσα και τα ελείποντα αναπληρούσα. Πηγαίνουμε εκεί για να πάρουμε αυτή την Θεία Χάρη, η οποία αυτή θα αναπληρώσει τις ελλείψεις μας, αλλά και θα θεραπεύσει τις ασθενείες μας. Αλλά εάν εγώ έχω την αίσθηση ότι είμαι τέλειος, ότι δεν είμαι αμαρτωλός, ότι είμαι ηθικά ανεβασμένος, ότι τα ξέρω όλα, γιατί και αυτό το λένε, ποια έχει ανάγκη να πάω εγώ στον πνευματικό ή να διδαχτώ και τούτο και τ' άλλο? Λοιπόν, τα ξέρω όλα. Όταν πηγαίνω με τέτοιο πνεύμα, δεν θα λάβω τίποτα.
Επομένως πάμε στο ναό. Και ξέρετε τώρα εδώ, θα μου επιτρέψετε λιγάκι να θίξω μερικά, να τσούξω μερικά προβληματάκια που αφορά όλους μας. Θα το δείτε τώρα. Πάω στο ναό. Προσπαθώ να κάνω πνευματική ζωή, να τηρήσω το νου μου, να συγκεντρώσω τις δυνάμεις μου, να ενοποιήσω τον διασκορπισμένο μου, την διασκορπισμένη μου ύπαρξη, και πρέπει να πάω στο ναό να βρω και εκεί ένα κατάλληλο κλίμα για να μπορέσω εν πνεύματι και αληθεία να λατρεύσω τον ζώντα Θεό. Και πρέπει όλοι μας, κάνω μια παρένθεση, πρέπει όλοι μας, ανεξαιρέτως, επίσκοποι, ιερείς, κληρικοί, ψάλτες και ο λαός, όλοι μας να συμβάλλουμε σε αυτό το πνεύμα το προσευχητικό, το ησυχαστικό, το νηπτικό. Να βοηθάμε δηλαδή ο ένας τον άλλον να μπορεί να προσευχηθεί, να μπορεί να προσεγγίσει τον Θεό. Και πάμε πολλές φορές στο ναό και τώρα θα πούμε λιγάκι τα στραβά μας. Γιατί πρέπει να τα πούμε και αυτά. Καλά λέμε τα ωραία και τα θεολογικά, αλλά πρέπει να διορθώνουμε και μερικά στραβά μας. Λοιπόν, πρώτα-πρώτα στο προσωπικό μας επίπεδο, τι βλέπουμε? Ότι ο άνθρωπος, λόγω της ταραχώδους ζωής που ζούνε, και ιδίως εσείς οι άνθρωποι στην πόλη, από τον καταιγισμό των πολλών προβλημάτων, και ιδίως σήμερα με την κρίση, αυτή την αγωνία για το τι μας ξημερώνει, αυτή η ανασφάλεια, αυτή η αβεβαιότητα, πώς ο άνθρωπος να μπορέσει να ασχοληθεί με το εσωτερικό του, που δεν έχει χρόνο να πάει να προσευχηθεί στο σπίτι του, που δεν έχει χρόνο να δει τη γυναίκα του, τα παιδιά του? Θα ασχοληθεί με τον εαυτό του? Οπότε φεύγει, μας ξεφεύγει από τα χέρια μας ο εαυτός μας. Όπως είναι διασπασμένος έτσι εσωτερικά και εχμαλωτισμένος από τα πάθη και από πολλούς λογισμούς, πάει πολλές φορές στο ναό. Πώς θα συγκεντρωθεί? Έρχονται πολλοί, μου λένε, «Πάτερ, πηγαίνω στην εκκλησία και όπως μπαίνω χειρότερος βγαίνω. Δεν μπορώ να συμμαζέψω το μυαλό μου. Δεν μπορώ να συγκεντρωθώ». Εάν όμως υπήρχε ένα κλίμα μέσα στο ναό που υπάρχει, αλλά ενίοτε όμως κάπου το χαλάμε, με έτσι τέτοια χαλασμένη διάθεση ο άνθρωπος καταφεύγει στο ναό και προσπαθεί να, και να βρει και λίγο γαλήνη, να βρει λίγο ξεκούραση, λίγη ανάπαυση στην ψυχή του. Έτσι. Πάει σαν το διψασμένο ελάφι, να πάει να πιει δροσερό νερό, να ξεδιψάσει λίγο, γιατί καίγεται το εσωτερικό του, η ύπαρξή του. Λοιπόν, και εκεί μερικές φορές βλέπει άσχημα πράγματα. Πάμε εκεί και βλέπουμε, ας πούμε, ανθρώπους οι οποίοι απλά βρίσκονται εκεί. Κάθονται στην καρέκλα, παρακολουθούν, βγαίνει ο παπάς πολλές φορές, λέει ειρήνη πάση, η χάρις του Κυρίου, κάθεται όλος και βρίσκεται αλλού, τρέχει ο λογισμός του αλλού. Απλά βρίσκονται, παρευρίσκονται στο ναό. Πολλές φορές παρατηρούμε ένας τον άλλο. Ξέρετε, εδώ στις πόλεις έχετε αυτό το καλό εσείς. Δεν ασχολείται ο κόσμος με το τι φοράει ο ένας, το τι φοράει ο άλλος, η άλλη του, το τάλο. Δεν ξέρω αν γίνεται και σε εσάς, αλλά στις επαρχίες είναι περισσότερο, μεγαλύτερο πρόβλημα αυτό. Τι φοράνε οι γυναίκες του, ούτε το άλλο κτλ. Ή παρακολουθούμε τον γκαλοπισμό των γυναικών. Πολλές φορές έχουμε και προκλητική ενδυμασία από πολλές και πολλούς τώρα τελευταία. Προκλητική ενδυμασία. Και έρχονται νέα παιδιά στην εξομολόγηση και μου λένε, «Πάτερ, δεν μπόρεσα να συγκεντρωθώ στην λειτουργία. Δεν μπόρεσα να συγκεντρωθώ γιατί καρφώθηκε το μάτι μου σε μια κοπέλα που ήταν ντυμένη προκλητικά και σκανδαλιστικά. Δεν μπορούσα να συγκεντρωθώ». Βλέπετε πώς να καθαρίσει το μυαλό του αυτός ο νέος, όταν εμείς δεν προσέχουμε και πάμε με αυτόν τον τρόπο ντυμένοι ή άντυτοι, περισσότερο μη ενδεδειμένοι, έτσι. Λοιπόν, ξέρετε, αν ήταν Άγιος Χρυσόστομος στην εποχή μας, πρώτα-πρώτα εμάς τους ιερείς θα μας πετούσε έξω. Σας θυμίζω ένα περιστατικό που είχε γίνει με ένα διάκοτο. Κάποια φορά ο Άγιος Χρυσόστομος, λέει, έβλεπε ορατός την παρουσία του Αγίου Πνεύματος στον καθογιασμό των Τιμίων Δώρων. Και μια Κυριακή δεν το είδε. Απόρρισε και στεναχωρήθηκε και άρχισε να ψάχνει την αιτία, να βρει για ποιο λόγο δεν κατέβηκε το Άγιο Πνεύμα, ανήδη πυρός.
ψάχνοντας, βρήκε τελικά ότι ένας διάκος του είδε με εμπαθή μάτι μια γυναίκα. Και αυτή ήταν η αφορμή να μην κατέβει το Άγιο Πνεύμα. Φυσικά αφού τον πέταξε έξω από την εκκλησία και διέταξε να βάλουν τα διαφράγματα εκεί πάνω, να έβασαν τις γυναίκες στο γυναικονίτη. Άγιο Χρυσόστομο, ήταν αυστηρός αυτά. Αλλά λέω, πόσους ιερείς από εμάς θα πετούσε έξω από την εκκλησία? Είναι ένα ερώτημα. Βλέπετε, γιατί να διαφυλάξει αυτή την παρουσία του Θεού, αυτό το μυστήριο, αυτή την παρουσία του Θεού μέσα στη σύναξη της εκκλησίας. Λοιπόν, ή βλέπουμε πολλές φορές από προσεξία μας, από αμέλειά μας, να δημιουργούμε θορύβους μέσα στην εκκλησία. Τι δηλαδή? Μιλάμε, χαζογελάμε πολλές φορές. Προσέξτε λιγάκι και εσείς οι γυναίκες. Αυτά τα, και οι άντρες βέβαια τώρα, φοράνε κάτι τακούνια που κάνουν ένα θόρυβο και λες, πέρασε ορμία λόγων μέσα από την εκκλησία. Τακ, 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 τακ. Πού να συγκεντρωθεί ο άλλος μετά? Οι ψάλτες πολλές φορές έχουν τα μικρόφωνα στο διαπασόν που στριγκλίζουν πολλές φορές, ή ψάλουν και αυτοί με τέτοιο τρόπο που στριγκλίζουν και λες, ας το καλό, εκεί θα πάω να τρέψω το Θεό. Με πήρε τα αυτιά, με πήρε το μυαλό, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Και αυτό δεν γίνεται. Να πούμε και τα δικά μας τώρα. Λοιπόν, βλέπουμε, πάει ο λαός να προσευχηθεί και έχει κατάνοιξη, έχει ευλάβεια, έχει φόβο Θεού, και βλέπει μας τους ιερείς να μην έχουμε ούτε ευλάβεια, ούτε φόβο Θεού, να μιλάμε μέσα, και κυρίως το έχετε προσέξει στους εσπερινούς το τι γίνεται μέσα στο ιερό. Πω, πω, πω. Χαμός. Λοιπόν, και πολλές φορές καταλύζονται άνθρωποι. Ή ο παπάς την ώρα λατρείας να περιφέρεται, τι είδε, κακής από εδώ, από εκεί, να τρέχει από εδώ, να τρέχει από εκεί, και να βλέπεις έναν ιερέα να μην συγκεντρώνεται στη Θεία, να μην ζει τη Θεία Λειτουργία. Ή γίνεται και αυτό, να τρώει τις ευχές, να τις μασάει και να μην καταλαβαίνεις τι λέει. Μα λες τώρα, τι λέει αυτός ο άνθρωπος? Εκφράζει λογική λατρεία προς τον Θεό ή λέει ακαταλαβίστικα πράγματα? Λοιπόν, ένα μουρμουριτό, μακρόσυρτο που λες τώρα, τι λέει? Όπως λέγανε στο χωριό μου, μα λέει αυτός, λέει τους αγγέλους, λέει, μιλάει. Δηλαδή ένα πράγμα που λέει τώρα, τι γλώσσα μιλάει αυτός ο άνθρωπος? Λοιπόν, ή να συντομεύουμε, να κόβουμε τις ευχές, γιατί? Για να τελειώσουμε γρήγορα, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι και ο ιερέας δεν ζει τη Θεία Λατρεία. Δεν ζει το μυστήριο της παρουσίας του Θεού, του σαρκωμένου λόγου του Θεού πάνω στην Αγία Τράπεζα. Δεν το συνέχει αυτό το πράγμα. Το μυαλό του είναι είτε στο παγκάρι, είτε ξέρω εγώ ποιο, έχει να κάνει κάποιες κοινωνικές υποχρεώσεις και τούτο και τ' άλλο κτλ. Δεν μεταδίδει το αίσθημα της ευλαβίας και της λατρείας του Θεού στο πλήρωμα της Εκκλησίας, στο πλήρωμα που εκκλησιάζεται. Και είναι τραγικό αυτό. Είναι τραγικό. Είπα για τους ψάλτες που αρχίζουν να, ξέρετε, κάνουν επιδείξεις στον λαρυγγισμό τους και το ένα και το άλλο. Και λες μερικές φορές, Παναγία μου. Δεν μπορείς να τους ακούσεις. Ξέρετε, εγώ σαν ιεροκήρυκας πηγαίνω χωριά, πόλεις και τα λοιπά. Μερικές φορές πραγματικά σας λέω, σας ομολογώ και σας ξομολούμαι σκανδαλισμένος. Λέω, λειτουργήσα, δεν λειτουργήσα. Το μυαλό μου ήταν πώς θα συγκεντρωθώ, πώς θα συγκεντρώσω το μυαλό μου. Βλέπετε ότι όλα αυτά και πολλά άλλα συμβάλλουν στο να μπορέσω εγώ να συγκεντρωθώ και να αγγίξω κατά κάποιο τρόπο με την ψυχή μου, να αγγίξω το μυστήριο της Θείας Λειτουργίας, την παρουσία του Θεού, να αγγίξω, να πιάσω τον ζώντα Θεό μέσα στη Θεία Λατρεία. Λέει στην Κλίμακα, το Αγίου Άνου της Κλίμακος, για έναν ηγούμενο, που όταν λέει μια φορά είδε τους ιερείς να μιλάνε μέσα εν ώρα λατρείας, ιερείς, μοναχούς μέσα στο μοναστήρι, και τους πέταξε έξω και τους έβαλε μια εβδομάδα να κάθονται στην πύλη του μοναστηριού και να ζητάνε συγχώρεση από όποιον έμπαινε και όποιον έβγαινε, να ζητάνε συγγνώμη για αυτό το οποίο κάνανε. Και λέω, άμα ερχόταν ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος στις μέρες μας, θα έμενε κανένας παπάς μέσα στην εκκλησία? Θα μας είχε βγάλει όλους έξω. Λοιπόν, με αυτά και πολλά άλλα θα μπορούσαμε να πούμε, ακόμα χειρότερα, να μην σας σκανδαλίσω αλλά και να μην με ακρηγορώ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι το πνεύμα της προσευχής τελικά φεύγει
χάνουμε και το σκοπό για τον οποίο πήγαμε στο ναό. Βέβαια, όλοι γνωρίζετε το τι γίνεται στις βαπτίσεις, στους γάμους κτλ. Εκεί είναι μια τραγωδία. Θα έλεγε κανείς, το μόνο όμορφο κλίμα που υπάρχει είναι στις κηδείες. Και αν αυτό το μεταφέραμε σε κάθε λατρεία, ξέρετε, θα νιώθαμε την παρουσία του Θεού. Εκεί είμαστε ταπεινωμένοι, συντετριμμένοι, ταπεινοί, ήσυχοι, φιλοσοφούμε για τη ματαιότητα του βίου, το ένα, το άλλο, σκεφτόμαστε την απολογία ότι θα έρθει και η ώρα και η δικιά μας, αλλά αυτά ακριβώς είναι που μας βοηθάνε να προσεγγίσουμε το Θεό. Όλα τα άλλα μας απομακρύνουν. Μακάρι αυτό το κλίμα να υπήρχε σε όλη τη λατρεία μας. Λέει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, διότι δεν είναι δυνατόν αυτός που στέκεται στην Ιερά Εκκλησία του Θεού, που συγκεντρώνει το νου του και αφιερώνεται στο νόημα των ιερών ασμάτων, να μην υποστεί την Θεία Αλλίωση, ανάλογα με την αυτοσυγκέντρωση προς τον Θεό και τα Θεία Λόγια. Με αυτήν την ύψη γεννάται στην καρδιά κάποια θέρμη, που σβήνει τους πονηρούς σου λογισμούς σαν μύγες. Διώχνει τις πονηρούς σου λογισμούς αυτή η θέρμη σαν τις μύγες και προκαλεί στην ψυχή πνευματική ειρήνη και θεία παρηγοριά και παρέχει και στο σώμα τον αγιασμό. Και ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, τίποτα δεν ταιριάζει τόσο πολύ στην Εκκλησία όσο η αυταξία. Ο θόρυβος είναι κατάλληλος στα θέατρα, στα λουτρά και τις αγορές. Πολλές φορές τα κάνουμε εμείς έτσι, τι κάνουμε την Εκκλησία. Εκεί όμως που η διδασκαλία είναι για τις αλήθειες του Θεού, πρέπει να επικρατεί γαλήνη, ησυχία, εγκαρτέρηση και μεγάλη ασφάλεια. Η Εκκλησία δεν είναι χώρος συνομιλίας, αλλά διδασκαλίας. Δεν βρωμίζουμε τόσο πολύ την Εκκλησία, φέρνοντας μέσα σε αυτήν την κόπρο, εννοεί ανθρώπους που πηγαίνουν λερωμένοι, ας το πούμε έτσι, με τα ενδύματά τους, όσο την κατεσχύνουμε όταν μιλάμε μεταξύ μας για κέρδη, για εμπορικές επιχειρήσεις, μικροεμπόριο και για πράγματα που καθόλου δεν μας ενδιαφέρουν και δεν μας ωφελούν. Εδώ πρέπει να είμαστε χωρί αγγέλων και να κάνουμε την Εκκλησία ουρανό και τίποτε άλλο να μην γνωρίζουμε παρά μόνο σχηνοτενείς προσευχές και σιωπηλή ακρόαση. Αλλά ξέρετε, αυτό το ησυχαστικό πνεύμα της Εκκλησίας μας επέδρασε σε όλες τις εκδηλώσεις της ζωής της. Στην αρχιτεκτονική παράδειγμα. Στην εποχή του ησυχασμού και αργότερα, όσο τηρούσαν αυτό το πνεύμα, οι ναοί, ξέρετε, ήταν και μικροί και μισοσκότεινοι. Τα παράθυρα μικρά και οι πόρτες μικρές. Γιατί? Για να βοηθάει το λίγο φως στην αυτοσυγκέντρωση. Τώρα βλέπετε που ίσως και οι ανάγκες του κόσμου μας κάνει, αλλά όμως πιστεύω ότι η κύρια αιτία είναι το ότι ξεφύγαμε από αυτό το πνεύμα, οι εκκλησίες μας γίνονται τεράστιες, μεγάλες, αγίπεδα, πλούσια φώτα, πλούσιος φωτισμός, τούτο τ' άλλο, και τελικά έχεις την αίσθηση ότι είσαι σε ένα γήπεδο. Πώς θα συγκεντρωθείς? Θέλει κάποιος να κλάψει, τέλος πάντων, να κλάψει τις αμαρτίες του, να ζητήσει το τέλος του Θεού. Δεν μπορεί να κρυφτεί πουθενά. Πρέπει να γίνει θέατρο σε όλους. Δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Όμως οι παλιοί αυτά τα φροντίζανε. Παράδειγμα, ακόμα και το κεριόν, το φως των κεριών και των κανδυλιών, το ηλαρό αυτό, πόσο μας βοηθάει να συγκεντρωθούμε. Και όμως πολλοί τα αντικαταστήσανε, αντί για το καντήλι και το λαδάκι, το αντικαταστήσανε με ρεύμα. Εκείνα τα σχήμα που αναβοσβήνουν αυτό το πράγμα. Βλέπετε, όλα αυτά είναι εκτροπή και το ότι ξεφύγαμε από την ησυχαστική, αυτή την παράδοση της Εκκλησίας. Θέλετε να πάμε σε αγιογραφίες? Πω. Αν παράδειγμα ερχόσαστε στο χωριό μου, κάνω κάτι αγιογραφίες, ακόμα θα τρέχατε. Δηλαδή, αντί να βλέπω τις αγιογραφίες και να κατανήσουμε, να προσεύχουμε και να ενώνουμε με τον Θεό και με τον Άγιο τον οποίο εικονίζει, μερικές φορές τους δημιουργούν τέτοια αισθήματα αποστροφής και αηδίας που λες, μα τι έχω να κάνω, με ένα τέρας μπροστά μου? Δηλαδή, οι αγιογράφοι δεν προσέχουν καθόλου αυτή την αγιογράφηση. Καθόλου. Η εικόνα που είναι η παρουσία του Θεού αλλά και του Αγίου με αυτόν τον ορατό τρόπο, γίνεται σημείο αντιπάθειας και απέχθειας. Και λες τώρα, α, είναι εικόνα αυτή. Αλλά ποιοι την αγιογραφούν? Πολλές φορές άνθρωποι ανευλαβείς, που δεν έχουν καμία σχέση με την Εκκλησία, γιατί το κάνουν εμπόριο. Πώς αυτός θα προσευχηθεί,
Πώς αυτός θα προσευχηθεί και θα κάνει την προσευχή του με νηστεία και προσευχή και εικόνα του, και εικόνα του να γίνεται αντανάκλαση της Θείας Παρουσίας. Βέβαια, είναι αλήθεια, λέμε τα στραβά, αλλά είπαμε ότι υπάρχει τελευταία μια στροφή προς όλη αυτή την παράδοση, όπως παράδειγμα εδώ ο ναός σας, θα έλεγα ότι είναι ένα από τα καλύτερα δείγματα αυτής της στροφής στην παράδοση. Είναι ένα κομψοτέχνημα που χαίρεται ο άνθρωπος να πάει και εφραίνεται, αλλά και του δίνει και την αίσθηση αυτή, τη δυνατότητα αυτής της προσευχής. Τελειώνοντας, αγαπητοί μου, μην σας κουράζω περισσότερο, όλα αυτά σας τα είπα γιατί δεν θέλω πρώτα-πρώτα να σας απογοητεύσω, έτσι. Να λέμε και τα στραβά. Αλλά όμως, σκοπός μου ήταν τι. Από τη μια να σας αποδείξω με τα ελάχιστα παραδείγματα ότι οποιαδήποτε παρέκκληση που κάνουμε όλοι μας στο εκκλησιαστικό επίπεδο, είτε στη Θεία Λατρεία, είτε και στη θεολογία μας, αλλά και στην πρακτική ζωή της Εκκλησίας, από αυτό το ησυχαστικό πνεύμα οδηγεί στην διακοσμήκευση. Γι' αυτό είναι η μεγάλη αρρώστια που έχεις βάλει μέσα στην Εκκλησία. Η διακοσμήκευση. Ο ησυχασμός κρατούσε αυτά τα χαλινάρια και δεν άφηνε το πνεύμα της Εκκλησίας να κοσμικευτεί. Όπως και το μαρτυρικό πνεύμα της Εκκλησίας. Οι μάρτυρες δεν αφήσανε να κοσμικευτεί η Εκκλησία μας. Λοιπόν, και αυτή η αποτυχία μας το να γευτούμε, το να λατρεύουμε αληθινά και σωστά τον Θεό και να γευόμαστε τη συνέχεια τις θεωρητικές άκτιστες ενέργειες που μας θεραπεύουν τα τραύματα, μας καθαρίζουν από τα πάθη, μας μεταμορφώνουν και ενοποιούν τις εσωτερικές μας δυνάμεις. Δηλαδή, χάνουμε όλη αυτή τη δυνατότητα την οποία μας έδωσε ο Θεός και μας δίνει η Εκκλησία όταν απομακρυνόμαστε από αυτή την παράδοση. Και από την άλλη, ήθελα να σας πω αυτή την αξία του ησυχασμού, αυτή την αξία αυτού του τρόπου λατρείας του Θεού, που τελικά τι, είναι μια μεγάλη παρακαταθήκη και μια μεγάλη προσφορά και ένας πολύτιμος θησαυρός που μας άφησαν οι πατέρες μας. Και κατά κάποιο τρόπο θα ήθελα να σας πω ότι πρέπει όλοι μας να σκύψουμε πάνω σε αυτό το πράγμα και στα προβλήματα και να δούμε πώς ο καθένας από εμάς θα μπορέσουμε να ζήσουμε με έναν ζωντανό τρόπο αυτόν τον τρόπο λατρείας του Θεού, αυτή την παράδοση της Εκκλησίας μας, και να το κάνουμε τρόπο ζωής και στον χώρο το προσωπικό τον δικό μας, αλλά και μέσα στη Θεία Λατρεία. Και να κρατήσουμε πάση θυσία, όπως σας είπα, αυτό που μας διαφοροποιεί από τις άλλες χριστιανικές ομολογίες είναι αυτός ο τρόπος ζωής, το μαρτυρικό και ησυχαστικό πνεύμα της Εκκλησίας. Και αν αυτό το χάσουμε, θα εκκοσμικευθούμε όπως εκκοσμικεύθηκαν και οι Προτεστάντες και οι Καθολικοί, αλλά ξέρετε, δεν θα δώσουμε δυνατότητα στο λαό μας να ξαναγευτεί αυτούς τους γλυκύτατους καρπούς που μας έδωσαν, μας κληρονόμησαν οι πατέρες, για να ζήσουμε με μια ανώτερη πνευματικότητα, που αυτή η πνευματικότητα θα θρέψει όλους μας και, αν θέλετε, θα αναστήσει και την κοινωνία μας. Σας ευχαριστώ. Με τη χάρη του Θεού αρχίζουμε και αυτές τις υπέροχες εκδηλώσεις που έχουν σχέση με την Ορθόδοξη κατήχηση. Έχουμε πολλές φορές πει ότι τα Δημήτρια είναι ένα ταχύρυθμο, θα έλεγα πανεπιστήμιο, Ορθοδόξου πνευματικότητος. Αυτά που πολλές φορές θέλουμε να μάθουμε σε διάρκεια πολλών ημερών ή μηνών, τολμώ να πω και ετών, στο 17ήμερο αυτό έχουμε την ευκαιρία και να τα μάθουμε και να τα εμπεδώσουμε. Αφού δεν περιορίζονται τα Δημήτρια μόνο στη διδασκαλία, αλλά κορυφώνονται στη λατρεία. Διδασκαλία και κατήχηση τώρα και το βράδυ λατρεία του Θεού. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ωραιότερο συνδυασμός. Κάποιος να δέχεται το σπόρο του Θεού μέσα του και πολύ γρήγορα να γεύεται αυτό το σπόρο, που είναι το μέγα μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας κάθε βράδυ στις Αγρυπνίες. Με τη βοήθεια του Θεού και τις πρεσβείες των μεγαλομαρτύρων που συνεορτάζουν μαζί μας, Δημητρίου του Μεγαλομάρτυρος και νύμφης του Χριστού Εκατερίνης της Πανσόφου,
ξεκινάμε αυτές τις ορθόδοξες διδαχές με πρώτον προσκεκλημένο έναν πολύ αγαπητό αδελφό και συλλειτουργό, τον Πανοσυλλογιότατο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Εφραίμ, αδελφό της Ιεράς Μονής του Αγίου Διονυσίου του Ενολύμπου και ιεροκήρυκα της Ιεράς Μητροπόλεως Εδέσης. Έρχεται από τα σύνορα για να φανεί τελικά ότι η Εκκλησία μας είναι μια μεγάλη οικογένεια και το ένα μέλος της μπορεί να είναι φαινομενικά μακριά, αλλά η αγάπη του το φέρνει πάρα πολύ κοντά. Και αυτό λοιπόν το ζούμε και εμείς σήμερα. Αν και γεμάτος από υποχρεώσεις, καθότι σήμερα η πόλη της Εδέσης εορτάζει την τοπική Αγία, την νεομάρτυρα Αγία Χρυσή, παρά τα αυτά ο πατήρ Εφραίμ βρήκε λίγο χρόνο και μάλιστα πριν λίγο μου εκμυστηρεύτηκε στο αεροπλάνο, μου λέει, λίγο κοιμήθηκα. Λέω, κοιμηθήκατε πάνω στα σύννεφα και είναι καλό αυτό. Και ήρθε λοιπόν σήμερα εδώ για να μας μιλήσει για ένα υπέροχο θέμα, το οποίο τιτλοφορείται «Πώς λατρεύεται τελικά ο Θεός» με ερωτηματικό. Είναι ένα ερώτημα που αξίζει τον κόπο να το μελετήσουμε προσεκτικά και είμαι βέβαιος ότι ο πατήρ Εφραίμ θα σταθεί με πολύ πολύ γνώση Θεού για να μας πει την απάντηση σε αυτό το ερώτημα. Να σας πω ωστόσο και αυτά τα γεγονότα πολύ σύντομα ως ανακοινώσεις που περιμένουμε, δηλαδή πρώτα ο Θεός την Κυριακή έχουμε τη μεγάλη χαρά να μην έρθει ανάμεσά μας κάποιο πρόσωπο ομιλητού ή λειτουργού, αλλά να μας έρθει η Βασίλισσα των Ουρανών, η Υπεραγία Θεοτόκος, από το περιβόλι της, το Πανάγιο Όρος. Και έτσι λοιπόν, από τη μια Ιεροσολυμίτης, από τη Γεστημανή, από την άλλη πλευρά θα είναι η Παναγία, η παραμυθία από το Άγιο Όρος, λογικά τι γίνεται, μας έχει βάλει στην αγκαλιά της. Και ο ναός μας γίνεται ένα θεομητορικό προσκύνημα, όπου τα Ιεροσόλυμα συναντούν το Άγιο Όρος και αντιστρόφως. Και η Παναγία, η μάνα μας, είναι αυτή που όλους μας ακρατάει στην αγκαλιά της, για να πρεσβεύει μέρα και νύχτα για μας, να μας δώσει ο Θεός μετάνοια, ταπείνωση και πνεύμα αγωνιστικότητος, ώστε να παρουσιαστούμε την ημέρα της κρίσεως έτοιμοι προς καλήν απολογία ενώπιον Του. Επίσης, να σας θυμίσω ότι την Κυριακή το πρωί λειτουργός θα είναι ο Άγιος Λεμεσού, Αθανάσιος, που έρχεται από την Κύπρο μας, ως αδελφός και αυτός της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, διότι αυτός θα κάνει την υποδοχή. Και τέλος, την Παραπάνω Κυριακή, που είναι και η κυριώνυμη ημέρα, το αποκορύφωμα των Δημητρίων, η εορτή του Αγίου μας, στο ναό μας θα συλλειτουργήσουν ο Πατριάρχης Αντιοχίας Ιωάννης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος. Μια πολύ σπουδαία ημέρα, αφού ξέρετε πολύ καλά ότι το Πατριαρχείο Αντιοχίας είναι το μαρτυρικό Πατριαρχείο της Ορθοδοξίας μας, αφού καθημερινά βγαίνουν μάρτυρες και μεγαλομάρτυρες, αφού ξέρετε τα θλιβερά γεγονότα που συμβαίνουν στην περιοχή της Συρίας. Σταματώ εδώ και επιμένω στο γεγονός της επόμενης Κυριακής, αφού η υποδοχή δεν θα γίνει στο ναό μας, αλλά θα γίνει στο επίσημο σημείο της πόλεως μας, που είναι το μνημείο των ηρώων. Εκεί θα την περιμένουμε, θα έχουμε πάρα πολλά να δούμε την ημέρα εκείνη και πλέον ετοιμαζόμαστε πυρετωδώς από τώρα. Διαδώστε το σε όλους τους αδελφούς μας να το ξέρουν, έτσι ώστε η υποδοχή να πάρει ένα παλαϊκό χαρακτήρα, πάνδημο, πανενοριακό, πανορθόδοξο όσον αφορά τα όρια εδώ της περιοχής, για να τιμήσουμε το μεγάλο πρόσωπο που μας επισκέπτεται. Αμέσως μετά την ομιλία, τολμώ να πω, μη φύγει κανένας, διότι θα έχουμε τη μεγάλη χαρά στον Ισόγειο Ναό να κάνουμε ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα
στην Ιερά Μονή του Θεοβαδίστου Όρου Σινά. Ένα περίφημο μοναστήρι που δοκιμάζεται αυτόν τον καιρό, διότι δυστυχώς οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ελεύθερη και θα έλεγα ασφαλή πρόσβαση, διότι τα γεγονότα και εκεί δεν είναι καλά. Θα έρθει λοιπόν ο ηγούμενος της Μονής, Αρχιεπίσκοπος Φαράν και Αραϊθό, κύριος Δαμιανός, ο οποίος μετά την προβολή της ταινίας που θα δούμε, ώστε να θυμηθούμε όσοι έχουμε πάει και να δούμε εκείνοι που δεν έχουν πάει, τι είναι αυτό το μοναστήρι, πώς λειτουργεί, τι περιέχει, θα έχουμε την ευκαιρία στη συνέχεια να ακούσουμε τον Αρχιεπίσκοπο να μας περιγράφει και εκείνος τα της Μονής και να απαντά στα ερωτήματά σας. Για άλλη μια φορά καλωσορίζουμε τον πατέρα Εφραίμ και εύχομαι από καρδία σε όλους μας να είμαστε καλοί μαθητές σε αυτές τις συναντήσεις και στο τέλος των Δημητρίων να πούμε «Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν».